βουδάξει στο πρώτο μήχρονο από τον ΠΑΟΚ και σε αυτό το σημείο δεν μπορείς να σκοπεύσεις τον αντίπαλο. Πιστεύεις ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, μπορείτε να κινηθείτε ακόμη καλύτερα? Νομίζω ότι επειδή βάλαμε γκολ στο πρώτο ημίχρονο, δεν σημαίνει ότι δεν παίξαμε καλά. Παίξαμε πάρα πολύ καλά. Απλώς ήμασταν λίγο άτυχοι στην τελική προσπάθεια. Αλλά το διορθώσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Βάλαμε δύο γκολ. Ανεξαρτήτως ότι ήμασταν λίγο, πέσαμε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ήταν και λίγο οι συνθήκες στο γήπεδο, λίγο το πλαστικό γήπεδο που νομίζω λίγο μας επηρέασε. Αλλά νομίζω κατά γενικά διαστήματα το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού παίξαμε πάρα πολύ καλό ποδοσφαίρο. Νομίζω ήταν τα καλύτερα παιχνίδια της χρονιάς. Πολλές ισοπαλίες μέχρι τώρα, επιτέλους νίκη στην Ευρώπη, στα εκτός έδρας. Τι σημαίνει αυτό, γιατί έχει αρχίσει να στοιχιώνει αυτή η ισοπαλία? Τίποτα. Σημαίνει ότι ήμασταν πιο αποφασιστικοί, παίξαμε καλύτερα, χωρίς άγχος. Χρειαζόμασταν ένα πόντο για να περάσουμε και μαθηματικά. Πήραμε την νίκη που αυτό κυνήγησαμε από την αρχή. Για ένα παίκτη που μένει εκτός αποστολής, το επόμενο παίκτη που ξεκινάει βασικός, είναι πρόκληση, είναι τσίκλισμα? Εντάξει, ήταν θέμα καθαρά του προπονητή η απόφαση αυτή. Εντάξει, τη σεβόμαι. Και εγώ και οποιοδήποτε να ήταν στη θέση μου, είναι σεβαστή απόφαση. Από εκεί πέρα, ο επόμενος αγώνας μου δόθηκε ευκαιρία να ξεκινήσω βασικός και νομίζω ότι μπόρεσα και έκανα αυτό που μου ζήτησε ο προπονητής. Σωτήρη, επιστρέφοντας από Ευρώπη, συνήθως μια ελληνική ομάδα έχει πρόβλημα στο επόμενο παιχνίδι. Είναι θέμα δυνάμεων, είναι θέμα μυαλού να αντιμετωπίσει το επόμενο μάτς το ίδιο καλά και να κερδίσει. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο παιχνίδι. Είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες που θα συναντήσουμε στα Γιάννενα, τελείως διαφορετικές συνθήκες που συναντήσαμε σήμερα. Άλλη ομάδα, άλλος τρόπος παιχνιδιού που χρειαστούμε, άλλο γήπεδο, είναι τελείως διαφορετικά όλα. Απλώς εμείς το μόνο που χρειαζόμαστε και πρέπει να κάνουμε είναι να προσαρμοστούμε σε αυτές τις συνθήκες όσο πιο γρήγορα γίνεται για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στον αγώνα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχεις παραστάσεις από ευρωπαϊκές οργανώσεις και με τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει κάποιες φορές να περάσει τη φάση του 32, ελάχιστα στη φάση του 16. Έτσι, πώς βλέπεις την ομάδα, είναι ένας εφικτός στόχος? Σίγουρα αυτός είναι ο στόχος μας, να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται. Δεν μας νομίζω ότι δεν μας καλύπτει να περάσουμε μόνο τον όμιλο ή και να φτάσουμε στους 32. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε και λίγο κάτι παραπάνω. Από εκεί και πέρα, ό,τι έρθει είναι καλοδεχόμενο για μας.